Καλησπέρα. Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, το βραδινό vlog. Γνωρίζετε ότι τα γυρίζω από πριν τα vlogs. Απόψε είμαστε στη Λεμεσό στην παρουσίαση του βιβλίου Ψυχολογικό Πόλεμο στο ΤΕΠΑΚ. Και πάμε να μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον email, το οποίο το διάβαζα έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο τίτλο τον έχει βάλει φίλη. Είναι Χωρισμό ω δοκιμασία. Και πάμε κατευθείαν να διαβάσουμε. Αγαπημένη μου Θέκλη έχω κάνει πολλές σχέσεις στην πολυτάραχη ζωή μου. Αρκετέ από αυτές ήταν μακροχρόνιες εντό αγωγικών, με την έννοια των έξι μηνών και πάνω και κυρίως λόγω της συμβίωσης που γρήγορα έρχεται λόγω συνθήκων και ηλικία. Αυτό που βιώνω είναι το εξή. Ένας άνδρας με πολιορκή για να με καταφέρει, ένας άλλος φαίνεται να είναι στο πρώτο διάστημα της κοντινότερη γνωριμίας, ένα τρίτο μετά τη σεξουαλική επαφή, δηλαδή ο ίδιο άντρα λέει, ο οποίο φαίνεται άλλο άνθρωπο σαν την πολιορκή, είναι άλλο άνθρωπο στο πρώτο διάστημα τη κοντινότερη γνωριμία, άλλο άνθρωπο μετά τη σεξουαλική επαφή, ένα πολύ διαφορετικό αυτό που κουβαλάει την καφετιέρα του και έρχεται στο σπίτι μου. Και ακόμα χειρότερο, όπως λες και εσύ, όταν θεωρήσει τη σχέση μακροχρόνια, δηλαδή έχει περάσει κανένα εξάμεινο χρόνος. Αυτά τα διαφορετικά πρόσωπα σπανίω πάνε από το καλό στο καλύτερο. Και γι' αυτό έχω αποφύγει τα επόμενα στάδια, γατιά, σκυλιά, γάμος, παιδάκια, δάνεια κλπ. Ακόμα όμως και στις εξαιρετικές περιπτώσεις που τα πράγματα πάνε καλά, όταν προκύπτει ο χωρισμός, ένας εντελώς άλλος άνθρωπος κάνει την εμφάνισή του. Να μου πεις πώς χωρίζεις όταν όλα είναι μέλι γάλα, για διάφορους λόγους. Όταν έχω κάποια θέματα με τον έτερο Καπαδόκη, και εδώ το ψάξα να δω τι σημαίνει έτερο Καπαδόκη, γιατί ξέρω την λέξη με τον έτερο. Είναι φράση του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία χρησιμοποιείται ηρωνικά για να πει κάποιο που σε κοντάρει ένα ομοειδιάτη ή συμπατριώτη του. Βασικά με το έτερο νήμιση θε να γράψει. Όταν έχω κάποια θέματα με, το, με τον έτερο Καπαδόκη, τα συζητάω και συνήθω μου δηλώνει ευθαρσό τι περισσότερε φορέ ότι θα τα διορθώσει άμεσα. Πάρα αυτά δεν το κάνει. Ή επανέρχονται. Μαζεύονται και άλλα εντωμεταξύ, τα ξαναλέω. Λαμβάνω ιδίων δηλώσεων όσο και ανταπόκριση και μια ωραία πρωία, με συμβρία ή απογευματινή, τι ωραία που γράφει. Μπήγω τα πόδια στο χώμα σαν το γαϊδούρ και χωρίζω. Έτσι το γράψε γαϊδούρ μετά ο σύντροφο, ο σύντροφο δείχνει να αντιλαμβάνεται ότι κάποιο πρόβλημα είχα και υπόσχεται με κλάματα στα μάτια μέσω απειλών και απελπισία ότι τώρα κατάλαβε το ζόρι μου και όλα θα τα φτιάξει από την αρχή. Αλλά εγώ δεν είμαι εκεί πια. Έχω στερέψει. Το πρόσωπο που εμφανίζει ο άνθρωπο στη φάση που αισθάνεται εγκατηλημένο είναι μια όψη πόσε φορέ και να δω. Ξαφνιάζομαι και τρομάζω, σαν την πρώτη φορά. Μάλιστα θεωρώ ότι είναι βασικό χαρακτηριστικό του άλλου η συμπεριφορά του στη συνθήκη του χωρισμού, που σκέφτομαι σοβαρά πλέον να το κάνω για προληπτικούς λόγους. Δηλαδή, όταν ο σύντροφος με ενδιαφέρει και είτε πάνε όλα καλά, οπότε θέλω να δω αυτή την όψη του, είτε πάνε κάποια στραβά αλλά ευελπιστώ σε διόρθωση, οπότε πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που λέω τα εννοώ και δεν είναι εγκρίνια ενημερώνω ότι μου φαίνεται τρελό και που το γράφω. Ευτυχώ που το κατάλαβε. <χει> να χωρίζω πειραματικά. Αλλά σκέφτομαι. Αν το κάνω συνειδητά και έχοντα ακόμα εφεδρείε, ίσω τελικά υπάρχει ελπίδα να διορθωθεί κάποια επόμενη σχέση μου. Ή έστω να χωρίσω συντομότερα και να κερδίσω χρόνο. Θα ήθελα τη γνώμη σου, αγαπητή. Θα έκλα χαιρετισμού. Λοιπόν, έχει βρει το νόημα των σχέσεων <laughs> Όπω λένε, έχει βρει το νόημα τη ζωή, εσύ έχει βρει το νόημα των σχέσεων. <laughs> τον πραγματικό εαυτό του άλλου θα τον δει όταν το χωρίσεις. Θα τον δεις όταν σε χωρίσει. Θα τον δει όταν σε χωρίσει ή θα τον δει όταν χωρίσετε. Ο χωρισμό αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Με ποια έννοια. Με την έννοια ότι όχι την ώρα που λε χωρίζω, όχι πάνω στον καυγά. Το πώς θα διαχειριστεί ένας άνθρωπος τον τερματισμό μιας σχέσης, μακροπρόθεσμα, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα, μέσα σε δεκα μέρες, όχι τα πρώτα λεπτά, όχι τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες, δείχνει το ποιόν του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εγωκεντρικός, ο οποίος είναι παλιοχαρακτήρας, ο οποίο ίσω έχει μια διάγνωστη διαταραχή προσωπικότητα, ο οποίο είναι αδιάγνωστο. Στο χωρισμό θα βγάλει τη μάσκα. Όσοι προσποιούνται για να δημιουργήσουν μια σχέση και προσποιούνται τους καλούς χωρίς να είναι στην πραγματικότητα καλοί, όταν χωρίσουν, και όταν λέω να χωρίσουν σε διάρκεια 10 ημερών, όχι σε διάρκεια 10 λεπτών, όχι εκείνη την ώρα που τσακώνεσαι, όχι εκείνη την ώρα που βγάζουμε τα όξος και τη χολή, μιλάμε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Εκεί ένας άνθρωπος που έχει καλή ψυχή, που είναι αγαπητικός, που είναι πνευματικό πνευματικός άνθρωπος, θα Διαχειριστεί το χωρισμό με έναν τρόπο σεβαστικό και με έναν τρόπο που να δείχνει τη... από τι στόχα είναι φτιαγμένο. Έχω δει πάρα πολλά περιστατικά, πάρα πολλά περιστατικά, στα οποία χωρίζει ένα ζευγάρι, όπως είπες και εσύ καλή ώρα όταν τελειώσουν οι φεδρίες, δηλαδή φτάνει ο ένας από τους δύο συντρόφους στο αμήν και λέει «χωρίσαμε, τελειώσαμε» και ο άλλος παθαίνει σοκ και προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να πείσει τον πρώην την πρώην να επανέλθει, γίνεται χαλή να τον πατήσει να την πατήσει, και όταν δεν το επιτύχει αυτό το πράγμα, βγάζει μια κακία χωρίς προηγούμενο, ε, την οποία την δείχνει όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Και ξαναλέω σε ένα μεγάλο διάστημα ημερών, όχι σε λεπτά, όχι σε ώρες, γιατί οποιοδήποτε ζευγάρι καυγαδίζει, Ακόμη και αν λέει στον καυγά θα χωρίσω και μετά δεν θα χωρίσει ή θα χωρίσει, την ώρα του καβγά από το θυμό μας, από τα νεύρα μας, από τα έντονα συναισθήματα που βιώνουμε, από την έντονη ενδοψυχική σύγκρουση, είναι φυσιολογικό να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, να βγάλουμε και τη χειρότερη πλευρά μας, η οποία όμως να μην είναι αυτή που να μας χαρακτηρίζει. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος όσο καλλιεργημένος και αν είναι, όσο ψυχοθεραπευμένος και αν είναι, όσο πολύ και αν προσπαθεί να εξελίσσεται και να γίνεται καλύτερος άνθρωπος, όσο η καλύτερη έκδοση του εαυτού του και να, και να είναι, έχει μέσα του κάποια στοιχεία πρωτόγωνα του θυμού, της άμυνας, τα οποία βγαίνουν με έντονο τρόπο. Δηλαδή με έναν Άγιο να πας να τσακωθείς πολυολόγως, εντός ο με έναν Άγιο, με έναν άνθρωπο πολύ... Ε, Πολύ, πώς να, άνθρωπο που έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά πάνω στον εαυτό του, άνθρωπο που έχει κάνει ξέρω πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες και έχει, έχει μια ε, κα καλή σχέση με τον εαυτό του και με τους γύρω του εάν αυτός ο άνθρωπος βρεθεί σε μια συνθήκη που ε, βιώσει επίθεση λεκτική και βιώσει απόρριψη και ειδικά από εκεί που δεν το περίμενε μπορεί να βγει προς τα έξω ένας εγωισμός, μια αρνητικότητα, να βγει έτσι για λίγο, το, τις πρώτες ώρες, τα πρώτα λεπτά. Μετά, αν ο άνθρωπος είναι καλλιεργημένος και ψυχοθεραπευμένος και όριμος ψυχοσυναισθηματικά, θα αποσύρει αυτά που θα έχει πει πάνω στον καυγά, θα πει αγάπη μου, συγγνώμη που σε πρόσβαλα, συγγνώμη που σου Έθιξα το αδύναμο σου σημείο την ώρα του καυγά γιατί ένιωσα πολύ άσχημα όταν μου είπες να χωρίσουμε, ένιωσα εγκατάλειψη, ένιωσα άσχημα και έτσι έβγαλα από τη φαρέτρα το βέλος και έριξα ένα βέλος φαρμακερό που σε πλήγωσε και λυπούμε. Δεν το εννοούσα αυτό που είπα, δεν εννοούσα για παράδειγμα όταν είπα το τάδε, το τάδε επίθετο για σένα ή ότι σου, όταν σου είπα ότι δεν σου έχω συγχωρέσει αυτό που έχει κάνει τότε. Δεν τα εννοούσα. Τα είπα πάνω στο θυμό μου προσπαθώντα να σε πολεμήσω με λόγια. Γιατί όταν τσακώνεται ένα ζευγάρι, όντω είναι πόλεμο, αλλά είναι πόλεμο με λόγια. Και ελπίζουμε να μένει στα λόγια. Γιατί δυστυχώ κάποιε φορέ κάνει escalate, χειροτερεύει και πάει και σε πράξει. Μιλάμε τώρα δεν μιλάμε για τα ζευγάρια που δέρνονται. μιλάμε για ζευγάρια τα οποία τσακώνονται. Και όλα τα ζευγάρια τσακώνονται. Λοιπόν, δεν είναι κακό αυτό που σκέφτηκες. Να, να χωρίζεις δοκιμαστικά για να δεις πώς θα αντιδράσει ο άλλος. Αλλά πρόσεξε, είναι παγίδα αυτό το πράγμα. Κρύβει παγίδα. Τι εννοώ. Εάν προσποιείς σε κάτι που δεν το νιώθεις, δηλαδή αν ότι χωρίζεις τον άλλον, χωρίς να νιώθεις από μέσα σου ότι θέλεις να χωρίσεις, υπάρχει κίνδυνος να παρεκτραπούν τα πράγματα. Με ποια έννοια να είσαι με έναν άνθρωπο αξιόλογο, ο οποίος να είναι κατάλληλος για σένα και επειδή εσύ θα το χρησιμοποιήσεις ως τρίκ, θα το χρησιμοποιήσεις ως τέχνασμα το να του πεις να χωρίσετε για να τον δοκιμάσεις, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι αξιοπρεπής, να είναι σεβαστικός προς τον εαυτό του και να μην δεχθεί να είναι πείραμα. Για παράδειγμα, προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση ενός μελλοντικού σου συντρόφου που ενώ ακόμη έχει συναισθηματικέ εφεδρείε και ενώ ακόμη σκέφτεσαι ότι μπορεί να σου κάνει για σύντροφο, αλλά έχει κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσει, πα και του λε: Χωρίζουμε και είναι τελεσίδικο. Εγώ προσωπικά νομίζω, δεν ξέρω, αν μου έλεγε ο άνδρα μου: Χωρίζουμε και είναι τελεσίδικο και μου το έλεγε με ένα τρόπο πιστικό να το νιώσω ότι αυτό εννοεί. Ε, μετά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να επανέλθω. Σοβαρό μιλώ. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό δεν θα το δεχθεί. Να παίξει με τα συναισθήματα του με τέτοιο τρόπο ώστε να το χωρίσει επίτηδε για να δει πώ αντιδράσει. Παρόλο που είναι έξυπνο κόλπο, νομίζω μπορεί να γυρίσει μπούμεραν σε σένα. Η γνώμη μου με όλη μου την αγάπη. Αυτό που σου, που σου, που σου συστήνω να κάνει είναι το εξή. Όταν είσαι σε μια σχέση και νιώθει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα αντέχει και δεν τα ανέχεσαι, και δεν θέλεις να συνεχίσουν να συμβαίνουν, να το κάνεις αυτό ξεκάθαρο και να λες, σε ενημερώνω ότι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη και σκέφτομαι ακόμη και να χωρίσουμε. Δεν σου λέω σίγουρα να χωρίσουμε, αλλά σκέφτομαι ότι μήπω πρέπει να χωρίσουμε γιατί είναι πολύ στενά χώρα για μένα αυτά που συμβαίνουν. Πες την αλήθεια σου δηλαδή. Μην προσπείς Τώρα, το άλλο το κομμάτι που λες ότι άλλο είναι αυτό που σε φλερτάρει, άλλο είναι αυτό τον πρώτο καιρό που σε πολιορκεί, άλλο είναι αυτό μετά που θα κοιμηθεί μαζί σου, άλλο είναι αυτό μετά που θα έρθει στο σπίτι, άλλο είναι αυτό άμα φέρει την καφετιέρα του, εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Γιατί άμα βρει το άλλο σου μισό, αν χρησιμοποιήσουμε χαριστικά αυτόν τον όρο, ή αν έχει μια πραγματική σχέση, αν έχει μια υγιή ταιριαστή σχέση, με έναν άνθρωπο που σέβεται τον εαυτό του και σε σέβεται και εσένα, που έχει αυτοαξία, έχει αυτογνωσία, έχει αυτοεκτίμηση, όχι αυτοαξία, έχει, αυτοεκτίμηση, σεβασμό προς εσένα, σεβασμό προς τις σχέσεις, σεβασμό προς τη ζωή, δεν θα αφήσει τον εαυτό του να χαλαρώσει σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή αυτό που λες ότι ο άλλος αποσύρεται μετά και γίνεται αδιάφορος έως κακοποιητικά διάφορος, είναι δείγμα ενό ανθρώπου που δεν σου ταιριάζει. Δεν είναι η υγιή σε σχέση έτσι. Ναι, μεν, όσο περνάει ο καιρό, χαλαρώνει και ο ένα, χαλαρώνει και ο άλλο και δείχνουν κάποιε πλευρέ του εαυτού του που μπορεί να μην ένιωθαν άνετα να τι δείξουν στην αρχή, αλλά είναι έλλειψη κινητοποίηση και έλλειψη ουσιαστική αγάπη το να μην προσπαθεί καθημερινά να είσαι καλά στη σχέση σου και να είναι και ο άλλο καλά στη σχέση σου. Αν δεν γνιάζεσαι τη σχέση σου. Κατάλαβε τι εννοώ. Δηλαδή, στι περιπτώσει τι οποίε εκπίπτει τόσο πολύ ο έρω, κατά τη γνώμη μου εκπίπτει γιατί δεν μπόρεσε να μεταμορφωθεί σε πραγματική αγάπη, σε αγάπη ή μακροχρόνια. Μπορεί μεν η σχέση να λέγεται μακροχρόνια, του πάει 6 μήνες, πάει 7 μήνε, αλλά έχει μείνει μόνο στο κομμάτι του αρχικό, το σωματικό, στην αρχή. Ε, Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο έχω ανεβάσει στο κανάλι τον προηγούμενο μήνα που έχει τον τίτλο «Πώς γεννιέται η αγάπη». Εκείνο το βίντεο μπορεί να σου λύσει την απορία για το πώς δημιουργείται και γεννιέται η ερωτική αγάπη μετά από το φλερτ. Από όσα γράφεις μέχρι τώρα, γράφεις μέχρι τώρα φαίνεται ότι ακόμη δεν έχεις συναντήσει ένα τέρι συμβατό μαζί σου, σου εύχομαι να το συναντήσει, αλλά κατά τη γνώμη μου μην παίξει αυτό το παιχνίδι γιατί μπορεί να γυρίσει μπούμερα. Την αγάπη μου. Χιλιά καλό βράδυ.